Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή. Φλάσσα που είναι εδώ μαζί σας στο NSTV. Απέναντί μου το παιδί διαμάντη, το παιδί με τις ιταλικές γνώσεις και όχι μόνο. Γιάννη Γιαννούλας από το matchmoney.com.gr το site και matchmoney την εφημερίδα. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Ήθελα καιρό να το πω αυτό στην εκπομπή. Το φίλες και φίλοι. Πόσο καιρό. Ήθελα πολύ καιρό να το πω. Έτσι, να κάνω αυτή την εισαγωγή, το φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σκέφτομαι να σηκωθώ, να πάρω στην κάρτα, να πάρω στο πλάτη και να πω καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, έτσι, με Σταύρο Θεοδωράκη, το έχουμε ξαναπεί αυτό άλλη φορά. Τι έγινε, Χρήστο, τι κάνεις? Λοιπόν, όλα καλά, είναι 3η 5 Νοεμβρίου 2024, είναι λίγο μετά τις 7, συγκεκριμένα 5 λεπτά μετά τις 7, λίγο πήγαμε πίσω, αλλά δεν πειράζει, ούτως ή άλλως θα κρατήσει η εκπομπή όπως πάντα, λίγο παραπάνω. Χρόνο έχουμε και... Άπλετο χρόνο. Και πολλά να πούμε επίσης. Ποδόσφαιρο μπάσκετ κυρίως θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον. Έχουμε και εβδομάδα που αγωνίζονται οι τρεις εκπροσωποί μας, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, οι ευρωπαϊκές διοργάνωσεις, UEFA. Έχουμε να πούμε για Super League πάρα πολλά, καθώς ο Άρης συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση. Μπάσκετ αίτητος ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα της Sigma Greek Basket League. Ευρωλίγκα η οποία έχει τους αντιπάλους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να μάχονται μεταξύ τους την Παρασκευή το βράδυ. Έχουμε πούμε και για εθνική ομάδα ανακοίνωση αποστολή σήμερα για τα παιχνίδια με την Αγγλία και τη Φιλανδία που ολοκληρώνουν το Nations League. Και φυσικά. Και το μεγάλο παιχνίδι βέβαια με την Αγγλία που μας αρκεί και η ισοπαλία για να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου και να ανέβει η ομάδα να προβιβαστεί στο αλφα επίπεδο του Nations League. Στη μεγάλη κατηγορία τέλος πάντων. Και φτιάχνουμε να πούμε και να σχολιάσουμε το γεγονός αυτό με την οικογένεια Καρυπίδη που έχει βγάλει φωτιές τις τελευταίες ημέρες με μια είδηση που όλοι λίγο πολύ την γνωρίζουμε απέναντι στον κύριο Μαρινάκη. Μια δικαστική διαμάχη. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να τα δούμε πρώτα απ' όλα με την αγαπημένη στήλη της εκπομπής, το Σαν Σήμερα. Ένα Σαν Σήμερα το οποίο έρχεται με πολύ λίγες αναφορές, αν και υπάρχουν πολλά στοιχεία, εμείς θα επιλέξουμε όπως πάντα τα καλύτερα. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το 2016, όπου πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 63 ετών ο Ανδρέας Γενόπουλος, πρόεδρος του ομίλου Marfin Investment Group. Ήταν εγγονός του παλιού παράγοντα του ελληνικού ποδοσφαίρου Ανδρέα Βιενόπουλου, ο οποίος δεν τέλεσε και πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας στη δεκαετία του 50. Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος στο ξύφος ασκήσεως το 1972 και το 1973 και στο ξύφος μονομαχίας το 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980 και 1981. Κατέκτησε περισσότερες από 45 μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς και βαλκανικούς αγώνες, στο Φλερέ και στο ΕΠΕ. Συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, διετέλεσε υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα πρώτα χρόνια του επαγγελματισμού και τιμήθηκε για την αθλητική προσφορά του στο Σύλλογο με το Χρυσό Τριφύλλι. Τον Ιανουάριο του 2008 προχώρησε στη δημιουργία της Παναθηναϊκής Ενωτικής Κίνησης με σκοπό την πολυμετοχικότητα ή την εξαγορά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την ενίσχυση του Εραστέχη Παναθηναϊκού. Πάμε και στο 2021, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο και με το οποίο θα ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα. Ο 27χρονος Ανδρέας Βαζέος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25ης Πεζίνας στο Καζάν της Ρωσίας με χρόνο 1.51.70 και διατηρεί τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά μετά την Γλασκόβη το 2019. Πρόκειται για το 7ο συνολικό μετάλλιο στην καριέρα του, 3 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα και για το 14ο της χώρας μας. Αυτή ήταν η μικρή αναφορά μας στο Σαν Σήμερα και πάμε γρήγορα να δούμε το φιλ της 10ης αγωνιστικής πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Είχαμε λοιπόν πλούσια δράση. Και τη λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν ήξερε κανένας μεγάλος από τους Big Five, τώρα ήξεραν και 5. Πήραν εκδίκησή τους. Ρέφαραν, πήραν εκδίκησή τους και έλυσαν ό,τι. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν το Σάββατο Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 2-1, ένα μάτσο το οποίο
Η Σερέι κατάφερε να το φέρουν στα ίσα με γκολ του Σαλαζάρ, αλλά στην επόμενη φάση ο Ελκαμπή ήταν αυτός που σφράγισε την νίκη για τους Ερυθρόλευκους. Καλυθέα Πανετολικός 1-1, χωρίς να αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Περισσότερο γκέλα ήταν για τον Πανετολικό, ο οποίος ξακολουθεί να είναι μέσα στην πρώτη οκτάδα. Καλά, είχε την ήττα από τον Βόλο και τα όσα επεισοδιακά συνέβησαν σε εκείνο το μάτς με τη διαιτησία και τη νέα απώλεια με την Άθες Καλυθέα. Σάββατο Κυριακή είχαμε Άρης Λεβαδιακός 3-1 και εκεί ο Άρης πάλι δυσκολεύτηκε, αλλά βρήκε τον τρόπο να εκτελέσει την αντίπαλη περιοχή. Σε ένα προφανώς κατάμεστο Κλεάνθης Βικελίδης που... Νομίζω ότι έχουν πολλά χρόνια να το ζήσουν αυτό οι Αριανοί. Και εννοώ κατάμεστο, όχι σε ένα ντέρμι με τον ΠΑΟΚ ή με τον Ολυμπιακό, αλλά σε ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Η φοβερή πορεία ως τώρα του Άρη φέρνει προφανώς και το αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου του. Μα για μένα, μεγαλύτερη μανιά είναι να γεμίσει το γήπεδο κόντρα σε αυτή τη ομάδα παρά στα παιδιά. Παρά ναι, προφανώς. Δεν είναι αυτονόητο. Ναι, βέβαια πρέπει να σε βοηθούν και τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις. Και ο Άρης φέτος είναι αξιόπιστος και στα δύο. Και στα αποτελέσματα και στις εμφανίσεις. Βόλος Παναθηναϊκός 0-1 με τον Τζούρισις να σκοράρει από νωρίς και να χαρεί στο τρίποντο στο ντεμπούτο του Ρι Βιτόρια, του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού. Θα αναφερθούμε και σε αυτόν στη συνέχεια. Ατρόμητος ΑΕΚ 0-1 με γκολ του Λιβάη Γκαρσία, απέδρασε από περιστέρη η ομάδα του Δικεφάλου. Και στην εκπνοή λίγο έλειψε να την πληρώσει από πρώην παίχτη της ΑΕΚ, από τον Φανφέρ, την κεφαλιά στο δοκάρι, ναι, στην τελευταία φάση του αγώνα. Και Λαμία ΠΑΟΚ, το μάτς που εκδησιτή είναι αγωνιστική της Κυριακής, 1-2 και πάλι. Με ανατροπή ο ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ημίχρονο γύρισε το παιχνίδι. Ο Φουρτάδο ήταν αυτός που σκόραρε για άλλη μια φορά κόντρα σε μεγάλη ομάδα, του Big Five. Και φυσικά ήρθε ο Τισουντάλη και... Να κάνει το 1-2, ναι. Μετά από φάση διαρκείας. Είχε προηγηθεί το 1-1 με τον Ζίβκοβιτς, ήρθε ο Τισουντάλη και το 1-2. Χθες είχαμε την σαρωτική νίκη του Αστέρα Άκτορ επί του Όφη με 3-0. Δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για το ποια θα καταφέρει να βγει καλύτερη ομάδα επαρχιακή. Και φυσικά να μπει στην πεντάδα για να... Και ένα ξέσπασμα του Αστέρα επιθετικό που δεν μας έχει συνηθίσει σε παιχνίδια με ευρύ σκοράρισμα. Ήταν μια ευκαιρία κόντρα στον Όφη, ο οποίος προερχόταν από τη νίκη Κυπέλου με 3-1 επί του Βόλου. Που του δίνει προβάδισμα για την πρόκριση στους 8 και προφανώς υπήρξε κόπωση και ο Αστέρας το εκμεταλλεύτηκε παίρνοντας τη σπουδαία νίκη με 3-0. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε στην επόμενη αγωνιστική, πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Άρης με 21 είναι στην κορυφή, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 20, 18 για Ολυμπιακό, 16 για Αστέρα Άκτορ και Παναθηναϊκό, πάνε χέρι-χέρι αυτοί οι δύο. 15 για τον Πανετολικό, 14 για τον Όφη, 11 για τον Ατρόμητο, 10 για Παναθηναϊκό και Βόλο, 7 βαθμούς για τη Λαμία, 6 για τον Λεβαδιακό, όσους έχει και η ομάδα της Καλυθέας. Οι δύο, Λεβαδιακός και Καλυθέα, είναι στους 6 βαθμούς χωρίς νίκη, έτσι έχουν ισοπαλίες μόνο. Ακριβώς. Παρότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, προπονητής του Λεβαδιακού, έχει πει ότι η ομάδα του σε προηγούμενα παιχνίδια θα μπορούσε να και πάρει το τρίποντο. Παρ' όλα αυτά, το ψάχνει. Λοιπόν, 10η αγωνιστική το επόμενο Σαββατοκύριακο, τελευταίο πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Έχουμε λοιπόν Σάββατο 5 η ώρα Πανετολικός Άρης. Εδώ ένα crash test για τον Άρη επίσης. Σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Σε μια δύσκολη έδρα, με μια ομάδα που έχει κάνει ζημιά στους μεγάλους φέτος και θα είναι και ένα τεστ και για τον ίδιο τον Άρη να δείξει ότι... Αν έχει διάρκεια στο παιχνίδι. Ναι, και η κορυφή δεν τον ζαλίζει και δεν τον... Θα είναι δηλαδή, αν κερδίσει, θα είναι για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική που θα είναι στην κορυφή και αυτό όντως δείχνει μια διάρκεια, αλλά θα πρέπει να περάσει από μια έδρα που φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολη και ο Πανετολικός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία θα τον κοντράρει τα τελευταία χρόνια. Ναι, και παίρνει αποτελέσματα κόντρα στον Άρη, οπότε θα είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 7 παρατέταρτο υπάρχει η αναμέτρηση του Παρσεραϊκού κόντρα στον Ατρόμητο και στις 8 η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Αστέρα Άκτορ. Κυριακή, 4 η ώρα Όφη Άθερ Καλυθέα, 4.30 Λεβαδιακός Βόλος, 7.30 Παναθηναϊκός Λαμία και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού.
Και εδώ είναι και κάτι που το περιμένουν πολύ στον Άρη, ότι ένα αποτέλεσμα, έστω και ισοπαλία, έστω και ναι, και σε συνδυασμό με δική τους νίκη στο Αγρίνιο, θα δώσει ακόμα περισσότερη βαθμολογική όθηση στην ομάδα των Κιτρίνων για να παραμείνουν και να αυξήσουν τη διαφορά ενδεχόμενα από τη δεύτερη θέση. Να πούμε τώρα την γραμματικά πρωτού περάσουμε και να δούμε πιο αναλυτικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ότι ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή, γιατί μεθαύριο Πέμπτη αγωνίζεται εντός έδρας με τη Rangers, τέταρτη αγωνιστική του Europa League, της League Phase. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, οπότε ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει επικίνδυνα λίγο πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή τον νέο του προπονητή, τον Βιτόρια, ο οποίος αντικατέστησε τον Diego Alonso. Ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έχει βαρύ βιογραφικό, απ' την άλλη όμως, όπως δηλώσει και ο ίδιος, θέλει να δει παιχνίδι με παιχνίδι την ομάδα του, να δει αν μπορεί να καταφέρει κάποιους από τους παίκτες που δεν προτιμούσε, να το πούμε έτσι απλά, ήταν υποπαραχώρηση και ξέμειναν οι κομμένοι, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς από αυτούς. Ακριβώς. Και μένει να δούμε αν στα προσεχή παιχνίδια θα επαναφέρει κάποιους έστω στην αποστολή. Μιλάμε για Βιλένα, μιλάμε για Βέρμπιτς. Πάντως να πούμε και μία, να κάνουμε τη δική μας τοποθέτηση. Γράφτηκε από πολλά site και γενικότερα έγινε και αναφορά σε μία αθλητική κομπή ιδιωτικού καναλιού, ότι υπήρξε θέμα μεταξύ Ουναή και Βιτόρια. Δεν υπήρξε κανένα θέμα. Παρά ίσα ίσα ο παίκτης, τα λέγαμε, ευνηδιάστηκε την ώρα που πήγε να τον αγκαλιάσει ο Βιτόρια. Γιατί ο Βιτόρια είναι... Ναι, είπανε και καλά ότι προσπέρασε τον προπονητή του χωρίς να τον χαιρετήσει. Ναι. Όμως και ο Τζούρισιτς. Ο Τζούρισιτς ήταν παίκτης του Βιτόρια, έστω και για 6 μήνες. Στην Πενφίκα. Όταν είχε αναλάβει ο Βιτόρια. Και ένα Τζούρισιτς που πήρε χαζή κάρτα ένα δευτερόλεπτο πριν αντικατασταθεί. Και είναι η τρίτη και θα λείψει από ένα από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ήταν μια κάρτα που θα μπορούσε να την αποφύγει, ξέροντας ότι είχε ειδοποιηθεί ότι αυτός θα είναι που θα βγει εκτός αγώνα. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει τώρα την Πέμπτη στη Σουηδία για να παίξει με την Τζουργκάρντεν. Στη Στοκχόλμη, σε ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες και κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι ντεφορμέ. Η Τζουργκάρντεν έχει δύο νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι κοντά στο να χάσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και είναι κοντά στο να χάσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί πρέπει να περάσει στην τρίτη θέση. Να περάσει δηλαδή την ΑΕΚ στο Κόλμης που είναι στην τρίτη θέση και έχει μία αγωνιστική ακόμα το σχετικό πρωτάθλημα. Και όταν λέω ιδιαιτερότητες, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει άμεσα να προσαρμοστεί σε αυτό, γιατί θα διεξαχθεί σε συνθετικό χλεοτάπητα. Είναι οι σουηδικές ομάδες και γενικά οι σκανδιναβικές ομάδες, λόγω του καιρού, λόγω του κρύου, λόγω πολύ συχνών χιονοπτώσεων ή κακών καιρικών συνθηκών με βροχές κλπ. Επιλέγουν να μην παίζουν σε φυσικό κλεοτάπητα αλλά σε συνθετικό τερέν, έτσι ώστε να είναι και πιο εύκολη και πιο εύκολος ο καθαρισμός του γηπέδου από το χιόνι. Ναι. Και να μην είναι βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Και γι' αυτό επιλέγουν να είναι σε συνθετικό τερέν οι αγώνες τους. Κάτι που προφανώς μεσογειακές ομάδες και οι ελληνικές ομάδες δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό, αντί να παίξουν ένα παιχνίδι τη χρονιά. Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα σε αυτό, γιατί μπορεί να είναι ένα αβαντάζ για τη σουηδική ομάδα. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάρει το παιχνίδι αυτό, αυτομάτως μπαίνει ξανά στο κόλπο της πρόκρισης. Ναι, δεν έχει περιθώρια, κανένα περιθώριο. Ακριβώς, έχουμε πει ότι κάθε απώλεια στοιχίζει, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια των 8 παιχνιδιών όπως έχουν είναι οι άλλοι. Είναι 6 αγώνες. Και... είναι ακριβώς τα μισά της διοργάνωσης. Προέρχεται από την ήττα από την Τζέλσι, αλλά είχαμε πει ότι ήταξη, είναι διαφορετικό παιχνίδι. Την Τζέλσι δεν μπορεί να τη θεωρήσει ότι έχασε εκτός προγράμματος, έχασε εντός προγράμματος.
Και φυσικά να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτό δύσκολη αποστολή. Θα πάει στο Manchester κόντρα στην Deformé και αυτή η Manchester United, η οποία θα έχει υπηρεσιακό προπονητή τον Ρουφ Φαν Νίστελρόι, εν αναμονή τη. Τη ανάληψη των καθηκόντων από τον, ναι, από, μετά, το, μετά τις εθνικές. Αυτό. Μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες αναλάβει τη Manchester United το Ρουμπέν Αμορίμ, ο οποίος σήμερα θα σε μια ιδιαίτερη συνθήκη θα είναι το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Sporting Λισαβόνος κοντά στη Manchester City. Ναι. Και είναι δηλαδή ναι. Και τον ναι, στην ναι, και πιστεύω ότι οι οπαδοί της United θα βλέπουν καρφωμένοι στην οθόνη αυτό το παιχνίδι για να δουν τι ψάρια έχουν, τι ψάρια ψαρέψανε με τον νέο προπονητή. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για μια δικαστική διαμάχη που υπάρχει μεταξύ της οικογένειας Καρυπίδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει παντού σε όλο τον κόσμο από το πρακτορείο Reuters μέχρι και σε αμερικανικά δίκτυα, την υπόθεση αυτή που τρέχει εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα δεν έγινε κάτι, είτε με την υπόθεση των Σημαίνων, γιατί όλος τυχαίως αθωώθηκε η πλευρά Μαρινάκη για ένα παιχνίδι που αφορούσε το μάτς της Βέρειας απέναντι στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν πολλοί κατηγορούμενοι. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και μάλιστα, ο συνεδρικός κρίκος ποιος είναι, ότι τότε πρόεδρος της Βέρειας ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης, πριν αγοράσει την ομάδα του Άρη. Βγαίνει λοιπόν τώρα στο προσκήνιο η αδερφή του και ουσιαστικά διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, η Ειρήνη Καρυπίδη, και λέει ότι υπήρχαν διάφορα περιστατικά, μας απειλούσε, κρύβονταν με την υπόθεση Νουρουάν, υπήρχε ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει αποβιώσει βέβαια, αλλά ήταν το χέρι αυτό το έξτρα του Βαγγέλη Μαρινάκη να κανονίζει τις δουλειές του. Και γενικά υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δεν το συναντάμε εύκολα τόσο στη χώρα μας, όσο μάλλον οι ξένοι. Όταν ακούν τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναλάβει τις τύχες αγγλικού συλλόγου, τις Nottingham Forest, ότι όταν έχει πάρει τη Ρίο Αύρη στην Πορτογαλία. Εντάξει, ξέρω και το ενδιαφέρον ίσως και των αγγλικών ΜΜΕ για την υπόθεση. Ναι, γιατί πρόσφατα είχαμε και το περιστατικό που τιμωρήθηκε από την Αγγλική Ομοσπονδία για 5 αγωνιστικές λόγω εισβολής του στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρίας για ήττα της ομάδας του. Οπότε και οι Άγγλοι πλέον αρχίζουν και ψάχνουν περαιτέρω τι συμβαίνει πίσω από το πρόσωπο Βαγγέλη Μαρινάκη. Εντάξει, είναι ο πρόεδρος, είναι ο ιδιοκτήτης της Νότιχα και προφανώς είναι ένα πρόσωπο που συγκεντρώνει πλέον και μηντιακό ενδιαφέρον και στην Αγγλία για διάφορες συμπεριφορές, όπως είπες τώρα για την τιμωρία του από την πειθαρχική επιτροπή της Premier League. Και ένας Μαρινάκης ο οποίος συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον και για την κίνησή του να προσλάβει τον CEO της Arsenal, τον Εντού. Ακριβώς, ο οποίος αρνήθηκε από την ναι, Arsenal. Και αναλαμβάνει ρόλο διευρυμένο και στη Νότιχαμ και στον Ολυμπιακό και στη Ρίο Άβε. Ουσιαστικά θα είναι ο συντονιστής όλων, θα είναι ένας υπερ-CEO. Να το πω έτσι. Υπηρεσίζει την υπόθεση με τον Jurgen Klopp, ο οποίος θα είναι στον όμιλο της Red Bull. Της Red Bull και θα είναι, ναι, εντάξει, είναι ίσως ένα μοντέλο που συνηθίζεται και στην Αγγλία. Τέλος πάντων, ναι, και για αυτούς τους λόγους είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των αγγλικών ΜΜΕ για την περίπτωση, για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Βέβαια δεν είναι η μοναδική φορά και που είναι απασχολούν. Και είναι και πολύ καλή πορεία που κάνει φέτος η Νότιχαμ. Ναι, είναι στην πέμπτη θέση, θα είναι το δούμε στη συνέχεια. Με διαδοχικές νίκες και... Πάντως η πρώτη φορά που είχε απασχολήσει το όνομα του Βαγγέλη Μαρινάκη την Αγγλική Ομοσπονδία και γενικότερα τα αγγλικά ΜΜΕ ήταν με το περιβόλι το Financial Fair Play. Πρέπει να δείχνεις έσοδα και έξοδα. Η Νότιχαμ δεν το είχε κάνει αυτό. Ακούστηκε ότι χρησιμοποιούσε τα λεφτά της Νότιχαμ για μεταγραφές του Ολυμπιακού. Τώρα
δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι στη φωτιά, αν είναι όντως έτσι. Κάτι θα ξέρουν περισσότερο οι Άγγλοι πάντως. Θα το δείξει η πορεία. Λοιπόν, και μιας που είπαμε για την Αγγλία, πάμε να δούμε το τι έγινε στη 10η αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Newcastle Arsenal. Να μην πούμε για εθνική πρώτα. Μετά. Α, εντάξει, να πούμε για εθνική. Δεν αγωνίζεις, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ναι, ωραία, πάμε. Γιατί μετά έχουμε και Πανιόνιο, οπότε να τα συνδέσουμε έτσι. Newcastle Arsenal 1-0, Bournemouth Manchester City 2-1, νίκη για τα κεράσια απέναντι στους πολίτες. Ipswich Leicester 1-1, η Ipswich η οποία αγνοεί τη νίκη τη φετινή περίοδο, στην επιστροφή της μετά από χρόνια. Αρκετά χρόνια στην Premier League. Liverpool Brighton 2-1, χωρίς να εντυπωσιάσει. Με ανατροπή σε 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ακριβώς. Nottingham West Ham, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, 3-0. Νομίζω είναι η τρίτη σερή νίκη της Nottingham. Ναι. Είναι η τρίτη σερή νίκη και φέρνει πολύ ψηλά τους... τους δασοφόρους. Την ομάδα της Nottingham, ναι. Κόλλησα το παρατσούκλι, κόλλησα το... για το παρατσούκλι της Nottingham. Τέλος πάντων. Η δασονόμη. Southampton Everton 1-0, Wolves Crystal Palace 2-2. Τότε ένα Aston Villa 4-1, Manchester United Chelsea 1-1 και Fulham Bradford 2-1 έχθες το βράδυ. Στη βαθμολογία τώρα η Liverpool παραμένει στην πρώτη θέση έχοντας τον αέρα 2 βαθμών απέναντι στην Manchester City, 25 έναντι 23. 19 βαθμούς για την Nottingham η οποία είναι στην τρίτη θέση και όχι στην πέμπτη αυτή που έλεγα. Είχαμε την προηγούμενη βαθμολογία. Ναι. 18 βαθμούς μοιράζονται η Chelsea, η Arsenal, η Aston Villa αυτές οι τρεις. Στους 16 είναι η Tottenham και η Brighton. 15 βαθμούς για Fulham και Fulham, Bournemouth και Newcastle. 13 βαθμούς για την Brentford, 12 για την Manchester United, 11 για την West Ham, 10 για την Leicester, 9 για την Everton, 7 για την Crystal Palace, 5 η Ipswich, 4 η Southampton και τελευταία η Wolves με 3 βαθμούς. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε αγωνιστική μεσοβδόμαδα στην Αγγλία. Όχι στην Αγγλία, όχι. Άγω, και, ναι. Στην Ιταλία είχαμε μεσοβδόμαδα. Ναι, okay. Ναι. Μη φάω. Ναι. Πάμε λοιπόν στην Γαλλία. Εκεί είχαμε επίσης τη 10η αγωνιστική. Μονακό Αλζέ 0-1, Λιόν 1-1, Παρίσι Σεν Ζερμέν Λανς 1-0, Μπρεστ Νις 0-1, Σεν Τετιέν Στρασμπούρ 2-0, Τουλούζ Ρεμς 1-0, Οσέρ Ρεμ 4-0, Χαβρι Μονπελιέ 1-0, Ναντ Μαρσέι 1-2. Στη βαθμολογία η Παρή είναι πρώτη με 26 βαθμούς, έχει αποσπαστεί από τη Μαρσέι και τη Μονακό που ακολουθούν με 20. Πιο κάτω βρίσκουμε τη Λίλ με 18, στους 16 τη Νις, 15 για τη Λιόν. Λανς και Ρέμς έχουμε 14, 13 βαθμούς για Στρασμπούρ, Οσέρ, Μπρέστ, 12 για την Τουλούζ, 11 για τη Ρεν, από 10 βαθμούς για Ναντ, Αγζέ και Σεντετιέν, 9 η Ταύρη και τελευταία είναι η Μονπελιέ με 4 βαθμούς. Πάμε και στην γειτονική Γερμανία, εκεί είχαμε την ένατη αγωνιστική. Leverkusen Fugardi 0-0, συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα για την Leverkusen, την περσίνη πρωταθλήτρια. Bayern Μονάχου Union Βερολίνου 3-0, πάνε τρένο οι Βαβαροί. Eintracht Bochum, το σκορ της αγωνιστικής 7-2. Hoffenheim St. Pauli 0-2, Wolfsburg Augsburg 1-1, Holstein Kiel, Heidenheim 1-0, Dortmund Lipsia 2-1 σε ένα παραδοσιακό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, Freiburg Mainz 0-0 και Gladbach Werder 4-1. Στη βαθμολογία η Bayern είναι πρώτη με 23, 3 βαθμούς μακριά από τη Λιψία που ακολουθεί με 20, στους 17 είναι η Eintracht 16 για την Leverkusen και την Dortmund αλλά και τη Freiburg, στους 15 είναι η Union, 13 έχουν η Stuttgart και η Gladbach, 12 βαθμούς για τη Werder, 11 για την Augsburg, από 10 έχουν και η Heidenheim και Mainz, στους 9 βαθμούς είναι η Wolfsburg του Λεράκη, 8 βαθμούς για St. Pauli και Hoffenheim,
5 για την Holstein-Kiel και τελευταία η Bochum με μόλις ένα βαθμό. Mm-hmm. Και για τη Holstein-Kiel ήταν η πρώτη τους νίκη ποτέ στη... στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη συμμετοχή φέτος, ποτέ. Πάμε Ισπανία, όπου είχαμε την αναβολή δύο αγώνων για τα τραγικά γεγονότα, και τις ζημιές και τους 210 νεκρούς που προκάλεσαν οι φωνικές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι εκεί αναβληθεί και ο πρώτος γύρος του Copa del Rey. Ναι, με πολλά παιχνίδια στην περιοχή που δυστυχώς το μόνο που δεν μπορούν να έχουν τώρα στο μυαλό τους είναι το ποδόσφαιρο. Και υπήρξαν και φωνές ότι η Λίγκα θα έπρεπε να βάλει όλη την αγωνιστική και σε μια ένδειξη συμπαράστασης και τιμής. Τραγικά γεγονότα, ναι. Να πηγαίνει το βασιλικό ζεύγος και να τρώνε λάσπη. Ναι, ναι, θα μπορούσε να αναβληθεί και όλη η αγωνιστική, και το ίδιο είπε και ο Κάρλο Αντσελότη χθες στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου ενόψη του αγώνα της Real με τη Μίλαν για το Champions League σήμερα. Είπε ότι θα ρίξει κάποια και για το Ιτσιμπάλα. Εντάξει, ναι, αυτό είναι έντονο. Αν δεν βγει ο Βινίσιους, σημασία έχει, λέει, ότι βγήκε η Real κορυφαία ομάδα. Εντάξει, ναι, είναι η άλλη θεώρηση που λέγαμε. Εντάξει, μου πήραν τον μπιφτέκι μου που λέγαμε την άλλη φορά, που έλεγαν και οι Αμάν στα σκετσάκια τους πριν χρόνια. Και είπε αυτό το πράγμα ο Αντσελότη, ότι η αγωνιστική έπρεπε να είχε αναβληθεί. Και είναι το μόνο που σε αυτές τις τραγικές στιγμές, το μόνο που δεν σκέφτεσαι είναι το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, υπήρξε δράση στα άλλα 8 παιχνίδια. Να πούμε ότι αναβλήθηκαν μάλλον το Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης και το Βιγιαρεάλ Βαγεκάνο, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια. Στα μπακτς που έγιναν, Αλαβές Μαγιόρκα 1-0, Οσασούνα Βαγιαδολίδ 1-0, Χιρόνα Λεγανιές 4-3, Ατλέτικο Λας Πάλμας 2-0, Σεβίλη Σοσιεδάδ 0-2, Μπιλμπάο Μπέτις 1-1, Μπαρτσελώνα Ισπανιόλ 3-1 στο καταλανικό ντέρμπι, άλλη μια για την Μπαρτσελώνα, και Θέλτα Χετάφε 1-0 με σκόρερ τον Δουβίκα, το δεύτερο φετινό του γκολ του Έλληνα διεθνούς φορ, που έδωσε την νίκη στη Θέλτα με 1-0. Στη βαθμολογία, Μπαρτσελώνα 33, πρώτη και με πάρα πολλές πιθανότητες να κάνει ακόμα μεγαλύτερο σπριτ και να ξεφύγει για τον τίτλο. Ρεάλ με το παιχνίδι λιγότερο 24, 9 βαθμούς λιγότερους. Η Ατλέτικο είναι 23, Βιγιαρέλ Σασούνα στους 21, κλείνουν την πρώτη πεντάδα. Μπιλμπάο Μπέτις ισοβαθμούς στους 19 και στην έκτη θέση. Η Μαγιόρκα είναι στους 18, Βαγεκάνο Θέλτα στους 16, καλό άλμα για τη Θέλτα του Δουβίκα. Σοσιεδάδ, Χιρόνα και Σεβίλη στους 15, η Αλαβές 13, Λεγανιές, Χετάφε και Εσπανιόλ είναι στους 10 βαθμούς. Η Λας Πάλμας έχει 9, η Βαγιαδολίδ 8 και η Βαλένθια τελευταία στους 7 βαθμούς. Και να κλείσουμε τα 5 top πρωταθλήματα με το Ιταλικό, με το Καμπιονάτο, όπου είχε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και ανακατατάξεις. Το Σάββατο, Μπολόνια Λέτσε 1-0, Ουντινέζα Ιουβέντους 0-2, Μόντζα Μίλαν 0-1. Την Κυριακή, στο ντέρμπι κορυφής, η μέχρι την Κυριακή Φορτσάτη Νάπολη των 8 διαδοχικών νικών έφαγε μια ξεγυρισμένη τριάρα από την Αταλάντα στο Μαραντόνα. Στο Μαραντόνα, με εμφάνιση υπεροχής, η Αταλάντα πήρε την πέμπτη σερή νίκη της και μείωσε στους 3 βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Νάπολη. Τωρίνο Φιωρεντίνα 0-1, Βερόνα Ρώμα 3-2, άλλη μια ήττα για τη Ρώμα που παραπέει. Ίντερ Βενέτσια 1-0, δύσκολη νίκη για την Ίντερ. Μάλιστα κυρώθηκε και γκολ. Στο 98, στην τελευταία φάση του αγώνα, ο σκόρερ της Βενέτσια ήταν άτυχος γιατί κάνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα βρήκε και στο χέρι του. Και με εξέταση του βίντεο το γκολ δεν μέτρησε. Έμπολι Κόμο 1-0, Πάρμα Τζένοα 0-1, στο ντεμπούτο του Μάριο Μπαλοτέλη, ο οποίος ως συνήθως πήρε κίτρινη κάρτα, μπήκε στο 86 αλλαγή και στο 90 πήρε κίτρινη κάρτα. Στο πρώτο άγγιγμα αντιπάλου πήρε κίτρινη. Και η ομάδα σου που υποστηρίζεις, η Λάτσιο, επικράτησε 2-1 της Κάλιαρη, άλλη μια νίκη για τη Λάτσιο.
που είναι φέτος παρά την φυγή σημαντικών παιχτών, κάνει φανταστική πορεία και διεκδικεί ακόμα και την πρώτη θέση. Βαθμολογία. Νάπολη πρώτη, αλλά πλέον με πολλές ομάδες πίσω της, να εποφθαλμιούν ώστε να την ξεπεράσουν, είναι στους 25 βαθμούς, η Ίντερ 24, δεύτερη θέση, και την Κυριακή παίζουν Ίντερ Νάπολη σε μεγάλο ντέρμπι για την κορυφή. Τριάδα ομάδων στην τρίτη θέση, Αταλάντα, Φιωρεντίνα και Λάτσιο. Όπως η Λάτσιο κάνει πάρα πολύ καλή πορεία. Γιουβέντους είναι στην έκτη θέση με 21. Η Μίλαν έχει με ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στους 17 και στην 7η θέση. Ουντινέζε 16, Μπολόνια 15, Τωρίνο 14, Έμπολη 14 επίσης. Ρώμα στους 13, το 10η θέση για τη Ρώμα που παραπέει. Η Βερόνα είναι στους 12 και στη 13η θέση. Πάρμα και από εκεί και πέρα. Πάρμα, Κόμο, Κάλιαρη, Τζένοα είναι στους 9 βαθμούς. Και στην τελευταία τριάδα, με 8 βαθμούς και οι 3, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι, βλέπεις ότι είναι 8 ομάδες, είναι στο 9 βαθμό διαφορά. Μόντσα, Βενέτσια και Λέτσε έχουν από 8 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με επίσης ποδόσφαιρο, Πανιόνιο, Εθνική και Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, πρώτου περάσουμε μετά στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πολύ ωραία. Μαζί μας έχουμε τον Μάνο Ελευθερίου. Ο Παύλος Καρποδίνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Μουρατίδη. Εδώ μας είναι η Μπέση Μάλφα. Δέσποινα Ολυμπίου. Αυτή είμαι εγώ. Μαζί μας είναι η Κρινιό Νικολάου. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Μπέζο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Πιετά. Μαζί μας είναι ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. Έχουμε τον Αντώνη Λουδάρο. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Λυσιστράτη, Μαρία Γκαβογιάννη. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Έχουμε την Ελένη Φιλίνη. Νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις. Μαζί μας είναι ο Μάριος Ιορδάνου. Μαζί μας έχουμε την Κάρμεν Ρουγκέρι. Μαζί μας έχουμε τη Σοπράνο Έλληνα Στασοπούλη. Μαζί μας είναι η Σοφία Βόσου. Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χαζαρίδη. Ο Νίκος Δούκας. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Σκαμνάκης, ο Μανώλης Σφακιανάκης και ο Διογέννης Παπαδάκης. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Βασιλικό. Μαζί μας είναι η Νένα Χρονοπούλου. Έχουμε τον Αντώνη Κρόμπα κοντά μας. Για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.
Επανήλθαμε και πάλι στη ροή του προγράμματος. Δεύτερο μέρος εκπομπής, Flash Sport εδώ στο NSTV. Χρήστος Γεωργίου σε ένα μικρόφωνο, Γιάννης Γιαννούλα στο δεύτερο. Δεν είχαμε καλύψει όλο το ποδοσφαιρικό φάσμα. Έχουμε να σας πούμε και για τον Πανιόνι, ο οποίος έπαιξε αγώνα πρωταθλήματος προχθές για το πρωτάθλημα της Super League 2. Mm-hmm. Έχουμε να πούμε για εθνική και φυσικά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πρωτού κλείσουμε αυτή την ενότητα. Πανιόνιος, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή, ήταν στην κορυφή μάλλον, αλλά έμεινε μόνος πρώτος πλέον στην κορυφή μετά την νίκη με 2-0 επί της Ηλιούπολης, μετά 2 γκολ του Δημήτρη Κολοβού. Κολοβός, ο οποίος επανήλθε δυναμικά. Και επανήλθε στην πλατεία και κάνει τη διαφορά, για τον Πανιόνιο στον δεύτερο όμιλο. Για να σκεφτούμε λιγάκι, δεν είναι το φίλο του Κολοβό. Είναι ο Κολοβός. Ναι, και με αυτή την νίκη ο Πανιόνιος μετά από μια μεστή εμφάνιση και σχετικά μια θεωρητικά εύκολη νίκη, έμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία και πάει για το ντέρμπι της ερχόμενης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Ένα από το οποίο θα κρίνει πολλά για την και του πρωταθλήματος, ναι, αλλά και η Κηφισιά, ναι, στη βαθμολογία. Ο Πανιόνιος εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία Καλαμάτας Κηφισιάς με σκορ 1-1 στο μεταξύ τους παιχνίδι και έτσι έχει διαφορά 2 βαθμών από τις δύο αυτές αντιπάλους του. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου, Εγάλεο Αστέρας Β 1-0, Χανιά Παναχαϊκή 0-0, ΑΕΚ Β και ΑΕΚ Β Παναργιακός 0-2, τέταρτη νίκη για τους Αργίτες διαδοχική μετά τις 3 πρώτες ήττες μετά το ξεκίνημα των 3 ητών, τώρα μετρούν 4 νίκες σειρά και ανέβηκαν στους 12 βαθμούς και την τέταρτη θέση, ξεπερνώντας την αντίσταση της ΑΕΚ. Αυτά για τον Πανιόνιο και θα δούμε στην επόμενη αγωνιστική τι θα καταφέρει με την Κηφισιά στο ντέρμπι κορυφής. Βαθμολογία, ναι, την είπαμε τη βαθμολογία. Πανιόνιος με 17, Κηφισιά Καλαμάτα 15, το Άργος είναι στους 12 βαθμούς και στην τέταρτη θέση, το Εγάλεο 11 με την νίκη του, ΑΕΚ Β 8, η Ηλιούπολη με 7, η Παναχαϊκή 5, ο Αστέρας Τρίπολης 3 και τα Χανιά στην τελευταία θέση με 2. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στην εθνική ομάδα, να πούμε ότι ήδη ξεκίνησαν τα δύο πρώτα παιχνίδια της σημερινής βραδιάς για το Champions League, League Phase. Eindhoven Χιρόνα και Σλόβαν Μπρατισλάβας Δυνάμο Ζάγκρεπ είναι στο 0-0. Όπως λένε οι Κροάτες, είναι Δύναμο Ζάγκρεπ. Είναι Δύναμο, ναι. Δύναμο. Δηλαδή, πλέον, είναι Δύναμο, ναι, να σε διορθώσω, ναι, γιατί... Στις υπόλοιπες παραμετρήσεις που θα γίνουν σήμερα στις 10 έχουμε Μπολόνια Μονακό, Ντόρτμουντ Στουρμ Γκρατς, Σέλτικ Λιψία, Λιλ Γιουβέντους, Λίβερπουλ Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ Λισαβόνα, Μάντσεστερ Σίτι, το ματς που είχαμε επισημάνει νωρίτερα και Ρεάλ εναντίον Μίλαν. Σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι. Αύριο υπάρχει αγωνιστική για να πληρωθεί αυτή η τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν Μπρίζα στον Βίλα και Σαχτάρ Ντόνετσκ, Young Boys στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 έχουμε Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελόνα, Μπάγκερν Μπενφίκα, Φέγενορντ Φράιμπουργκ, Ίντερ Άρσεναλ, Παρίς Σεν Ζερμέν Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπάρτα Πράγας Μπρέστ και Στουτγκάρδη Αταλάντα. Πάμε στο Europa League, το οποίο αύριο ανοίγει αυλαία με την αναμέτρηση της Μπεσίκτας απέναντι στη Μάλμε. Ένα μάτσο το οποίο ενδιαφέρει πολύ και τον Ολυμπιακό. Ναι. Και παρότι είχε νικήσει την προηγούμενη αγωνιστική 0-1. Ενώ την Πέμπτη είναι το κυρίως πρόγραμμα με τους αγώνες Bodo Glimt Karabag, Eintracht Slavia Pragas, Elfsborg Braga, Steaua Midland, Galata Tottenham, Ludogorets Bilbao, Nis Twente και Union Saint-Gilloise Roma στις 8 παρατέταρτο αυτό το γκρουπ των αγώνων. Στις 10 η μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο Θέατρο των Ονείρων, στο Old Trafford με την Manchester United. Θα είναι, του Φαν Νίστελρόι. Ναι, θα είναι μια ωραία εμπειρία για τους παίκτες του Δικεφάλου και μακάρι να συνδυαστεί και με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν βαθμό μετά από 3 παιχνίδια στο Europa League και ακόμα και αν θεωρητικά
πούμε ότι ένα παιχνίδι με τη United στην Αγγλία είναι και η ήττα είναι εντός προγράμματος, μπορεί ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο. Και... πάντως νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική γενικότερα πηγαίνει για τις ελληνικές ομάδες, μιας που οι αντίπαλοι τους είναι θεωρητικά ντεφορμέ. Ναι, είναι σε μια κατάσταση έτσι λίγο ντεφορμέ. Με... στη Manchester, εντάξει, Manchester United απέλυσε τον Ten Hag. Στην αντίπαλο του Ολυμπιακού, τους Glasgow Rangers, είναι ο Γάλλος προπονητής ο Κλεμάν, που είναι και αυτός σε αμφισβήτηση. Ναι, καθώς η Rangers έχει μείνει πολύ πίσω από την κορυφή, μετά και την ήττα από την έκπληξη της σεζόν Aberdeen. Και φυσικά η Τζουργκάρτεν, η οποία με το νέο της προπονητή έχει δείξει ότι προσπαθεί να βρει τα χαμένα της παλήματα. Η Τζουργκάρτεν βασικά είναι με υπηρεσιακό προπονητή, ακόμα δεν έχει πάει σε πρόσληψη μόνιμου, κανονικού, τέλος πάντων, προπονητή. Αλλά είπαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό ότι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει σε ιδιαίτερες συνθήκες, με το συνθετικό χλεοτάπητα. Και τα μάτς των 10. Τα μάτς των 10 τα υπόλοιπα λοιπόν στο Europa League. Ajax Maccabi Tel Aviv, Alkmaar Fenerbahce, Dynamo Kiev Ferencváros, Hoffenheim Lyon, Lazio Porto, σε ένα επίσης δυνατό ευρωπαϊκό μάτς, Ρίγας Σκόλα Άντερλεχτ και Βικτόρια Πλεζέν Real Sociedad. Λοιπόν, πάμε και στο conference, το οποίο περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 4.30 ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι Βίκινγκουρ εναντίον Μπόρατς Μπάνια Λούκα, 8 παρατέταρτο Πετροκούμ Ραπίτ Βιέννης και η Μπασκατόπολα με τη Λουγκάνο. Ελσίνκι Ολύμπια επίσης με ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι η επόμενη αντιπαλός του. Την ίδια ώρα επίσης Γάντι Ομόνια, Λέγκια Βαρσοβία Δυνάμο Μίνσκ, Πάφος εναντίον Αστάνα, Σάμερο Πρόβερς, The New Sense, άλλο ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει πολύ. Ναι, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι Ιρλανδικός εμφύλιος. Σωστό. Και πιστεύω εκεί πέρα θα πίνουν μπύρες από τις 6 ώρα το πρωί. Ναι, για να πάνε όπως πρέπει το ναι. Στις 10 η ώρα συνεχίζονται οι αναμετρήσεις με τα μάτς από Ελφτερεντίνα, Τσέλσι, Νόα, Ζουργκάρντεν Παναθηναϊκού, Κοπενχάγη, Μπασάκ Σεχίρ, Χάρτς, Χέιντενχάιμ, Γιαγκελόνια, Μόλτε, Λαρν, Σεντ Γκάλεν, Λίντσερ, Σέντρουν Μπίλς, Μπέτις, Τσέλιε και Γκυμαράες απέναντι στη Μλάντα Μπόλεσλαν. Να πούμε, είχαμε πει, αν δεν κάνω λάθος, για την εγώνυμη αγωνιστική που ήταν στην Ιταλία. Ναι, δεν χρειάζεται. Αλλά εντάξει, ναι, τα φαβόροι πάλι ήταν αυτά που... Δεν χρειάζεται τώρα, πίσω από τα φρέσκα κουλούρια είναι που... Ακριβώς, και πάμε για την εθνική. Εθνική ομάδα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανακοινώνει σήμερα την αποστολή για τα μάτς με την Αγγλία και τη Φιλανδία. Τη Φιλανδία στο Ελσίνκι, αλλά το παιχνίδι με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ στις 14 Νοεμβρίου είναι αυτό που μας καίει. Και ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, αυτό θα κρίνει και την άνοδο της εθνικής μας στο αλφα επίπεδο του Nations League μετά τη μεγάλη νίκη στο Wembley με 2-1. Στην εθνική μας αρκεί και η μη ήττα και να μην χάσει για να καπαρώσει την πρώτη θέση. Και στοιχηματικά, δηλαδή να το πω και στοιχηματικά, το άσοχη, με το άσοχη είμαστε πρώτοι και καλύτεροι και του χρόνου θα είναι στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Βέβαια να πούμε ότι ο Lee Carsley, ο υπηρεσιακός του προπονητής των Άγγλων, θα καθίσει για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Και από μετά θα αναλάβει από ο πρώτης, από πρώτης πρώτο αναλαμβάνει Thomas Tuchel. Να πούμε για την αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Έχει την είδηση, την κλίση του 17χρονου Χρήστου Μουζακίτη, του Ολυμπιακού, ο οποίος... ο οποίος ανήμερα Χριστούγεννα κλείνει τα 18. Έχει ακύρωνε τις καλές εμφανίσεις. Ναι, και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής του, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και τις ηγετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο μικρός. Ακριβώς. Αν θυμάσαι, νομίζω ήταν το παιχνίδι που σε ποιον γκέλαρε ο Ολυμπιακός με το Λεβαδιακό, που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν γκολ για να φτάσει στο 3-2 και να νικήσει το παιχνίδι. Και στην τελευταία μισή ώρα όλες τις στατικές φάσεις τις είχε αναλάβει ο Χρήστος Μουζακίτης,
που αυτό δείχνει ότι και οι παίχτες του, οι συμπαίχτες του και προφανώς και, προφανώς και με προπονητική οδηγία, γιατί δεν μπορεί τώρα ένας 17χρονος από το πουθενά να παίρνει την μπάλα και να εκτελεί όλα τα στημένα, σημαίνει ότι έχει πάρει την εντολή για την οδηγία από τον προπονητή του. Και οι πολύ καλές εμφανίσεις που κάνει ο μικρός και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη έφεραν και την κλίση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών που αν χρησιμοποιηθεί, γιατί μπορεί το παιδί να μην χρησιμοποιηθεί στα δύο παιχνίδια, θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ 6 παιχτών και θα είναι αυτός ο 7ος που αγωνίστηκαν, που έκαναν τον ντεμπούτο τους με την Εθνική. Σε νεαρή ηλικία. Όχι σε νεαρή ηλικία, να μην έχουν ελληνικιωθεί. Δηλαδή να μην έχουν κλείσει στα 18, στα 17 τους. Να το πούμε έτσι. Και ο νεαρότερος ήταν ο Στέφανος Καπίνο, που είχε κάνει ντεμπούτο τότε ως παίχτης του Παναθηναϊκού, στα 17 του χρόνια. Στην αποστολή να πούμε, ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τερματοφύλακες Βλαχοδήμο, Τζολάκη και Μανδά, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση εδώ. Στους αμυντικούς Τσιμίκας, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Λάζαρος Ρώτα, ο Ρέτσος, ο Κουλιεράκης, ο Βαγιανίδης και ο Εντόι. Και εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Και να πούμε μια σφήνα όσον αφορά τον Βαγιανίδη, ο οποίος ανανεώνει με τον Παναθηναϊκό, μετά τα όσα είχαν γίνει τον Σεπτέμβριο και τον μισό Οκτώβρη και την περιθωριοποίησή του από τον Παναθηναϊκό λόγω της μη ανανέωσης τότε του συμβολαίου του, της μη επέκταση του συμβολαίου του, πλέον επήλθε συμφωνία και θα ανακοινωθεί σε επόμενες μέρες με την υπογραφή του νέου συμβολαίου. Στους μέσους, Μπακασέτας, ο αρχηγός, Μάνταλος, Κουρμπέλης, ο οποίος είναι τιμωρημένος για την Αγγλία, δεν θα παίξει στο μάτς με την Αγγλία. Πέλκας, Σιώπης, επιστρέφει και ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, που είναι πλέον παίκτης της Σταντάρ Λιέγης, Κωνσταντέλιας, Ζαφίρης Λάβια Πράγας και όπως είπαμε και ο Χρήστος Μουζακίτης. Και στην επίθεση, Παυλίδης Τζόλης, Δουβίκας, Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος επιστρέφει, ήταν τραυματίας για τους αγώνες του Οκτωβρίου με την Αγγλία και την Ιρλανδία, στο Γιώργος Καραϊσκάκης και ο Γιώργος Μασούρας. Αυτή είναι η αποστολή της Εθνικής και περιμένουμε το σπουδαίο αποτέλεσμα στον αγώνα του ΟΑΚΑ. Sold out ήδη. Ήδη μέσα σε λιγότερο από μία μέρα εξαφανίστηκαν, ναι, 50 εγγλές εισιτήρια. Ναι, και 65.000 θα δώσουν την όθηση στην Εθνική για να πάρει το πολυπόθητο αποτέλεσμα και την πρόκριση και τον προβιβασμό μάλλον στο πρώτο επίπεδο του Nations League, στην κορυφαία κατηγορία του. Να πούμε επίσης ότι αν και λέγαμε τα καλύτερα για τον Neymar την προηγούμενη εβδομάδα ότι επέστρεψε σε αγωνιστική δράση, πάλι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού με τον οποίο Μυριαίο. Αυτό λογικό είναι για ένα παίκτη που έχει να παίξει ένα χρόνο. Μόλις αισθάνθηκε ότι είμαι λίγο καλύτερα, λίγο πιο δυνατός, ξένα σπριτ, έπαθε θλάση και θα χάσει και άλλο διάστημα από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Λοιπόν, και από το ποδόσφαιρο μεταφερόμαστε στο μπάσκετ. Πρώτα πάμε στο EuroCup εκεί όπου αγωνίζεται η ομάδα του Άρη. Την προηγούμενη αγωνιστική οι κίτρινοι πήραν σημαντική νίκη με 88-91. Στη Γαλλία επί της Μπρες. Και ένας Άρης που θυμάσαι που έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό το θέμα, με τις ομάδες που ανακαλύπτουν εκτός Ευρωλίγκας, που ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών τους παίχτες λαβράκια. Ο Ντε Τζούλιος μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερος σκόρερ στην GBL. Πίσω από τον Βεζένκοφ μόνο. Βέβαια ο Ντετζούλιος είχε κάνει. Είχε κάνει και με το Λαύριο, ήταν και στο Λαύριο, ήταν παίξης του Λαύριου. Πέρυσι με το Λαύριο. Ναι, πήγε στη γερμανική Γκέτιγκεν και από εκεί τον πήρε ο Άρης. Αλλά οι φοβερές εμφανίσεις του Ντετζούλιος και στο EuroCup και στη GBL όθησαν τη Μακάμπη στο να καταβάλει ένα πενιχρό buyout 150.000 ευρώ στον Άρη και να πάρει τον παίχτη, ο οποίος θα ντεμπουτάρει. Αν όχι σε αυτή την αγωνιστική, την επόμενη θα ντεμπουτάρει με τη Μακάμπη στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, και ο Άρης που έχει βγει πλέον, και αυτός έχει βγει στην αγορά για να καλύψει το καιρό του Ντε Τζούλιους. Ακριβώς. Και να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του Γιάννη Καστρίτη. Ναι, και ποια ένας θα είναι. Άρης ο οποίος υποδέχεται αύριο στις 8 η ώρα τη Βαλένθια για την 7η αγωνιστική. Ναι, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Βαλένθια είναι ομάδα με τα τελευταία χρόνια με συμμετοχές και στη EuroLeague,
ως κάτοχος του EuroCup, οπότε το έργο του Άρη, ειδικά από τη στιγμή που και αποδυναμώθηκε με την αποχώρηση του De Julius, συν το ότι στο Αλεξάνδριο φέτος έχει μόνο ήττες στο EuroCup με τις καθυζήσεις που παθαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο, πηγαίνει στα παιχνίδια μπροστά και στο τελευταίο δεκάλεπτο παθαίνει καθύζηση και ητάται, και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο του μετά και την αποδυνάμωσή του. Βέβαια να πούμε ότι προβλήματα αντιμετωπίζει και η Χάπολ Τελ Αβίβ, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μία διαμάχη με το Motley. Και γενικά είναι... Ο οποίος ζήτησε να φύγει από την ομάδα. Γενικά τώρα είναι, πώς το λένε, είναι και η τεταμένη κατάσταση λόγω του πολέμου στο Ισραήλ. Κάποιοι παίχτες είναι αισθάνονται... Και όχι μόνο αυτό, είναι και οι προσφορές που γίνονται κάθε μια φορά από τις ομάδες Ευρωλίγα, οπότε... Ναι. Ίσως και ο Motley το μετάνιωσε που αποδέχτηκε την πλουσιοπάροχη πρόταση. Γιατί ένας παίχτης που έχει δοκιμαστεί στην Ευρωλίγκα και είχε και ρόλο. Ναι, και είχε και ρόλο ως παίχτης της Φενέρμπαχτσε και τα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Προφανώς μετάνιωσε την επιλογή του να πάει στο Ισραήλ και σε μια τεταμένη κατάσταση. Και θέλει να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα με τον Αστέρα να είναι, τον Ερυθρό Αστέρα να είναι η ομάδα που ψάχνει ψηλό. Μετά και τον τραυματισμό του Μπόλο Μπόι και δελεάστηκε ο Motley, αλλά θα πρέπει πρώτα να πάρει την ελευθέρα του από τη Χάπολ και δεν θα είναι και πολύ εύκολο. Πάντως για να κλείσουμε αυτό το θέμα του Άρη, να πούμε ότι ανέβηκαν με αυτή τη νίκη επί της Μπούργκεν Μπρες στο 2-4 και ελπίζουν ακόμα σε πρόκληση στην επόμενη φάση. Πάμε στο Basketball Champions League, το οποίο είχε την προηγούμενη εβδομάδα την νίκη εκτός έδρας της ΑΕΚ με 69-80 στη Ρίγα. Σημαντική νίκη αυτή για την ομάδα του Dragan Sakota, παρότι ο ίδιος δεν βρέθηκε στον πάγκο λόγω COVID. Από την άλλη πλευρά βέβαια είχαμε την καλύτερη εμφάνιση μέχρι στιγμή του Κολοσσού παρά την ήττα με 71-59 από την ομάδα της Κασίγιακα, μια ομάδα η οποία το πάλεψε, η ομάδα του Ρόδου. Αλλά ως προτάρα δεν έχει ακόμα μάθει καλά το σύστημα και γενικότερα τους αντιπάλους. Και ζορίζεται πολύ και στο επιθετικό κομμάτι. Έμεινε στους 47 πόντους με την Τενερίφη, στους 59 με την Καρσίλιακα. Η επίθεσή του είναι ένα πρόβλημα. Αυτή την ώρα διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη η αναμέτρηση της Γαλατασαράι με το Προμηθέα. Είναι ήδη στα... λίγο πριν τα μισά της τρίτης περίοδου, 47-46, πίσω η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Αύριο το Περιστέρι θα υποδεχτεί την ομάδα της Μανέσα, της Ισπανικής. Όχι, συγγνώμη, τη Μανίσα Μπάσκετμπολ, την τουρκική. Ξέφυγα, γιατί έχουν παρόμοιο όνομα. Να δούμε λιγάκι και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί σε αυτά τα γκρουπ. Πρώτα απ' όλα, να πάμε στο γκρουπ που βρίσκεται ο Κολοσσός, το τρίτο, το οποίο είναι τελευταίος χωρίς ακόμα να πανηγυρίσει νίκη. Στο τέταρτο, ο Προμηθέας θέλει σήμερα ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Γαλατασαράι, έτσι ώστε να την πιάσει βαθμολογικά, αν και στην τρίτη θέση παραμένει για να μπει στα play-in με μειονέκτημα έδρας. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη στο πέμπτο γκρουπ με ρεκόρ 2-1, ενώ στο τελευταίο γκρουπ το Περιστέρι αγνοεί και αυτό τη νίκη όπως και ο Κολοσσός 0-3 με πρώτη την τουρκική ομάδα που θα υποδεχτεί αύριο το βράδυ. Πάμε και στο... είπαμε για τον γύρο, να πάμε στην Ευρωλίγκα για να κλείσουμε αυτό το ξένο κομμάτι, πρώτο περάσουμε στα δικά μας. Είχαμε λοιπόν την 7η αγωνιστική την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Άλβα Ανατολού Εφές 70-86. Μακάμπι Τελ Αβίβ Ρεάλ 79-78. Μάτς το οποίο κρίθηκε στο τέλος. Με μπάζερ του Σέι Μπεν Λί. Ακριβώς. Οι Μαδριλένοι έχασαν την ευκαιρία γιατί αστόχησαν στην τελευταία τους επίθεση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε πολύ εύκολα 95-74 της Μπαρτσελόνα. 99-90 ήταν η νίκη για την Αρμάνη στον Φίλιο απέναντι στη Βίρτους, η οποία παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία. Και γενικά το ιταλικό μπάσκετ είναι σχετικά πεσμένο.
με τις δύο ομάδες, την Αρμάνι και τη Βέρτους, να βρίσκονται χαμηλά. Η Αρμάνι, η οποία ενισχύθηκε με τον Νίκο Μάνιον, ναι, τον Ιταλό διεθνή. Είναι στο 2-5 ρεκόρ, ενώ η Βέρτους είναι τελευταία με 1-6. Και το επίπεδο των ομάδων, των Ιταλικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα είναι πεσμένο. Φαίνεται και από το γεγονός ότι τρεις μέρες μετά την νίκη της Αρμάνι επί της Βίρτους στον Ιταλικό εμφύλιο, η Αρμάνι έχασε με 34 πόντους διαφορά από την Τρέντο στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα, που σημαίνει πάντα ότι... Πάντα κάνει ζημιές η Τρέντο. Ναι, αλλά τώρα να... Αλλά αυτή η εικόνα είναι διαφορετική. Είναι η διαφορετική εικόνα, δηλαδή... Κάτι που αυτό δεν θα συμβεί ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να χάσουν 34 πόντους από μια ομάδα που δεν θα είναι μεταξύ τους. Ακριβώς. Σε ένα μεταξύ τους ντέρμπι. Και αν κατέβουν με τα δεύτερα ή ναι, δηλαδή και τώρα. Υποτιμήσουν τελείως τον αντίπαλο. Και τώρα το να μείνει η Αρμάνι, άσχετα αν έχει αρκετές απουσίες, λείπει ο Σίλτς, λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος, αλλά τώρα να βάλει μόνο 57 πόντους στην Τρέντο, 91-57, σημαίνει ότι. Κάτι πάει στραβά. Κύριε Μεσίνα, που θα έλεγε και μια ψυχή, κύριε Μεσίνα, έχουμε πρόβλημα. Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν 89-72, Ζάλγκιρις. Ζάλγκιρις. Γιασικέβιτσους. Μονακό 63-62. Σε μια σκυλομαχία και με τον Μάικ Τζέιμς να κάνει μία από τις γνωστές του μπούκες για να πετύχει νικητήριο καλάθι, αλλά έχασε την μπάλα από τη δυναμική άμυνα των Λιθουανών και μαζί και το παιχνίδι. Βιλερμπάν Μπάγκερ 71-84. Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός 77-81, με τους πράσινους να παίρνουν μια μεγάλη νίκη σε μια έδρα κολαστήριο, όπως αποδείχθηκε η Καλαμπιονή. Και με ένα Παναθηναϊκό να είναι πίσω ως το 38, αλλά στο τέλος να γυρνάει το μάτς. 6 συνεχόμενοι πόντοι, οι 4 έδρες των οποίων από τη γραμμή των γολών. Και Παρί Μπασκόνια 67-65, άλλη μια σημαντική νίκη για τους νεοφώτιστους, οι οποίοι ήρθαν για να μείνουν, από ό,τι φαίνεται. Και με την Μπασκόνια να κατεδαφίζει τα καλάθια, έχοντας ένα στα 26 τρίποντα. Θα σε πάω βέβαια και μια αγωνιστική πίσω, γιατί ήταν η διαβολοβδομάδα. Να θυμηθούμε έτσι στα γρήγορα. Εφές Μπαρτσελόνα 88-97, Άλβα Παρί 83-92, από εκεί ξεκίνησε η Παρί. Φενέρμπαχτσε Μακάμπι 84-83. Η οποία Παρί μετά τον Παναθηναϊκό έχει νικήσει και τη Μονακό, έχει νικήσει και την Άλμπα, έχει νικήσει και την Μπασκόνια τώρα και είναι σε θετικό ρεκόρ. Ακριβώς. 4-3. Φενέρ Μακάμπι 84-82. Όπως είπαμε, Ολυμπιακός Ρεάλ 79-69 με την. Στην πρώτη νίκη του Ολυμπιακού από τις δύο εναντίον των Ισπανικών κολοσσών. Ακριβώς. Και ενώ προερχόταν από την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και φιλίας. Μπασκόνια Αρμάνι 88-83, Βίρτους Μπάγκερ 84-87, με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ζάλγκιρις Ερυθρός Αστέρας 86-84, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 92-68 και Παρτιζάν Μονακό 74-79. Πάμε να δούμε την 8η αγωνιστική. Η οποία έχει το Super Derby. Ακριβώς, το El Clásico το ελληνικό. Ερυθρός Αστέρας Άλμπα στην 5η στις 8. 9.30 θα παίξει η Αρμάνι εναντίον της Ρεάλ. 10 παρατέταρτο Παρί, Παρτιζάν και Μπάγκερ Μονάχου Ζάλγκιρις. Παρασκευή. Μ' αρέσει που το κράτησε Ζάλγκιρις. Καταλαβαίνω. Υποπίεση. Στις 7 η ώρα την Παρασκευή Ανατολού Εφές Μονακό. Στις 9 Βιντερμπάν Φενερμπαχτσε. 9.15 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 9.30 Βίρτους Μακάμπι. Και την ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Μπασκόνια, άλλος ένας ισπανικός εμφύλιος. Πάντως, τώρα μιας και λέμε για το Ζάλγκιρις και το Ζαλγκίρις κλπ. Μην ξεχνάς ότι και οι ξένοι τις ελληνικές ομάδες τις λένε λάθος. Δηλαδή, ξέρουν, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ναι, λένε. Δηλαδή τώρα μόλις θα πας εσύ να τους πεις, ξέρετε κάτι, είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός. Ας πούμε, τι λες μεγάλε τώρα. Όμως έχουν αρχίσει Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα πώς λέμε εμείς τώρα που κάνουμε πλάκα και λέμε τώρα Ζάλγκιρις, Παρτίζαν, Γιασικέβιτσους και δεν ξέρω εγώ, Χόμιτσους και δεν συμμαζεύεται. Που είναι σωστή προφορά βέβαια, αλλά όταν έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε από την αρχή. Ακριβώς. Είναι τώρα το ίδιο και άμα τους πεις τώρα Παναθηναϊκός, σου πει μεγάλε τι λες τώρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός είναι. Δεν ξέρω απλώς, ξέρεις, την ξένη μετάδοση του αγώνα του Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκού που λέγει Μητόγλου. Ναι, ο Μητόγλου και. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Η Ζάλγκυρης είναι πρώτη με 6-1, ακολουθούν με 5-2. Παναθηναϊκός, Μπαρσελόνα, Φενερμπαχτσέ και Μπάγερν. Ναι, η Μπάγερν που. Εκεί πέρα που δεν την περίμενε κανένας. Είναι μια ομάδα που έχει. Με νέο προπονητή, τον πρώην ομοσπονδιακό της Γερμανίας, τον Gordon Herbert, ο οποίος έχοντας 4-5 παίχτες από την εθνική Γερμανίας που τους ξέρει και λοιπά, δεν χρειάζεται κανένα χρόνο προσαρμογής και είναι σαν να παρουσιάζει μια ομάδα εθνική. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι έχει τον Carson Edwards. Εντάξει, σίγουρα. Δεν σου είπα ότι θα παίξει μόνο με Γερμανούς, αλλά είναι σαν να μεταφέρει τη δουλειά του που έκανε στην Εθνική, σαν να τη μεταφέρει στο Σύλλογο. Λοιπόν, από τη θέση 6 μέχρι και τη θέση 10 είναι ένα αριθμητικός χαμός, γιατί έχουν το ίδιο ρεκόρ. Ολυμπιακός, Ανατολού, Εφές, Μπασκόνια, Μονακό και Παρί. Από εκεί κάτω έχουμε στο 3-4 Ρεάλ, Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι, Τελαβίβ. Στο 2-5 Παρτιζάν, Αρμάνι, Βιλερμπάν. Είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να βρουν τα πατήματά τους και στις δύο τελευταίες θέσεις με ρεκόρ 1-6, Virtus και Alba Berlin. Mm-hmm. Πάμε και στα δικά μας. Είχαμε τη διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής, μια αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε χθες με την ήττα του Πανιωνίου στην παράταση 84-80 από το Λαύριο. Από το Λαύριο, μια ήττα που ο Πανιώνιος θα μπορούσε να την αποφύγει, καθώς Με το σκορ με τον Πανιώνιο να είναι μπροστά με 3 πόντους, επιλέχθηκε να παιχτεί από τον Άρη Λιγκογιάννη, επιλέχθηκε να παιχτεί καθαρή άμυνα. Ακριβώς, και το πλήρωσα με το τρίποντο. Ναι, ο Σέρμαν, ισοφάρισε ο Σέρμαν στα 8 δευτερόλεπτα, ενώ και το είπε μετά και ο Άρης Λιγκογιάννης στις δηλώσεις του, ότι ήταν εκ του αποτελέσματος, είναι λάθος η επιλογή μας να πάμε σε άμυνα. Ο Πανιώνιος μετά έχασε την επίθεση, καθώς ο Κάναντι, ενώ ο Πανιώνιος μπορούσε να πάει και σε ένα δίποντο ή να περάσει την μπάλα στον ψηλό, να σουτάρει ένα, που βέβαια εντάξει, άμα έμπαινε θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Τώρα εφόσον όλα κρίνονται από το αποτελέσματος και στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και να το κερδίσει. Και έτσι έχει 3 νίκες στο Γκλυφάδα ως γηπεδούχος και 2 ήττες στα εκτός έδρας μάτς. Βέβαια, να πούμε, συνεχίστηκε και μια παράδοση που θέλει την ομάδα των Μεταλλορίχων να επικρατούν του ιστορικού, στα μάτς που γίνονται μέσα στο κλειστό της Λαβριωτικής. Από την άλλη, βέβαια, ήταν και η πρώτη νίκη. Για το ναι, το Λαύριο που είχε 0-4 ρεκόρ και ήταν ουσιαστικά ήταν ένα τώρα ή ποτέ. Ναι, γιατί συγκρούσε λίγο τις λεπτομέρειες. Ναι, και το, ναι, και το, και άμα πήγαινε το Λαύριο στο 0-5 θα υπήρχε ένα θέμα. Θα υπήρχε θέμα. Τώρα, δυστυχώς για τον Πανιώνιο, είχε ένα παιχνίδι στα χέρια του και το έχασε. Λοιπόν, σε άλλα παιχνίδια είχαμε Άρης Περιστέρη 77-71, Καρδίτσα Κολοσσός 98-73, Μαρούσι ΠΑΟΚ 80-81, Και αυτό παιχνίδι θρίλερ με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγάλες διαφορές. Ακριβώς και το Μαρούσι να κάνει επική αντεπίθεση στο τέλος, αλλά δεν έφτασε για να γυρίσει πλήρως το μάτς. ΑΕΚ Ολυμπιακός 77-96, παρέλαση από τους Ολυμπιακούς στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Των Λιωσίων και Παναθηναϊκός Προμηθέας 92-67. Στην βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και αήττητος με 5-0, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και θα σας πω και τα υπόλοιπα, πρώτον περάσουμε στην άλλη αγωνιστική. Ο Άρης έχει ρεκόρ 3-2 όπως και το Περιστέρι, ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟ, ο Προμηθέας. Στο 2-3 είναι η ΑΕΚ, 1-4 για Κολοσσό Μαρούσι, Καρδίτσα και Λαύριο. Είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες που πρέπει να βρουν και αυτές τα πατήματά τους. Λοιπόν, πάμε επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι το Σαββατοκυριακό. Περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις για την έκτη αγωνιστική, μιλάμε. Σάββατο στις 5, ΑΕΚ Κολοσσός. Στις 6, Λαύριο ΠΑΟΚ. 8 και 4, Άρης Μαρούσι. Την Κυριακή, 5 και 4, Παναθηναϊκός εναντίον Περιστερίου. Ολυμπιακός Προμηθέας 3 ώρες αργότερα, στις 8 και 4. Και τη Δευτέρα θα κλείσει η αγωνιστική με την αναμέτρηση Καρδίτσας εναντίον Πανιωνίου. Mm-hmm. Πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, εκεί όπου το πιο κυρίαρχο θέμα ήταν
η μετακίνηση οπαδού του Παναθηναϊκού στο Ιβανόφιο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά από χρόνια και ένα πράγμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, καθώς δεν είχαμε αντιπαλότητα, είχαμε μια ωραία ατμόσφαιρα και από τους ομάδους των δύο ομάδων. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε σε αυτή την αγωνιστική, καθώς η εθνική ομάδα προετοιμάζεται για τον αγώνα με την Ιταλία στην Χαλκίδα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα έγιναν και ελάχιστα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν μισό λεπτάκι. Είχαμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 60-81, Ηρακλής Παναθηναϊκός 53-71 και Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός 69-74. Τα παιχνίδια του Πρωτέα με τις Εσπερίδες και του Παζιάννα με τον Αθηναϊκό πάνε στη μεταγενέστερη ημερομηνία. Στη βαθμολογία ο Πανσεραϊκός είναι πρώτος με 8 βαθμούς, όσους έχει και ο Παναθηναϊκός με τον Παναθηναϊκό. 7 βαθμούς για Ολυμπιακό Ηρακλή, 6 για Αμίντα Αθηναϊκό Πας Γιάννενα, 5 για ΠΑΟΚ, 4 για Εσπερίδες και Πρωτεία Βούλας. Και πάμε να δούμε το βόλεϊ, το οποίο πλέον και άνδρες και γυναίκες έχει κανονικά δραστηριότητα. Mm-hmm. Πρώτα πάμε στους άνδρες να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γιατί έχουμε και λίγα αυτές τις μέρες, με το μάτι του Μίλωνα απέναντι στον Παναθηναϊκό να κλέβει την παράσταση. Σε άλλα μάτια είναι ΠΑΟΚ και Κηφισιά, πήγα στο Πολύχνης Ολυμπιακός. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική. Κηφισιά Φίνικας 1-3, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός του Ντέρμπι Ιωνίων 1-3. Άθλος Ορεστιάδας Φλίσβος 3-0, Μίλωνας Πήγασος 3-0 και Όφι ΠΑΟΚ 3-0. Στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και αίτητος με 6 βαθμούς, ακολουθεί ο Μίλωνας με 5. Όφι Φίνικας έχουν από 4, Άθλος Ορεστιάδας Παναθηναϊκός Πήγασος από 3, Φλίσβος με 2 βαθμούς και χωρίς βαθμό είναι η Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, κακό ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ. Πολύ κακό ξεκίνημα. Κοίταξε, αν μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στέκεται τώρα, να έχει ξεκινήσει με 2-2 ήττες. Ναι, το θέλει λιγάκι βαρέως η ομάδα του ΠΑΟΚ. Να δούμε και την τρίτη αγωνιστική, η οποία είναι το Σάββατο παίζουν Φλίσβος Μίλωνας, ΠΑΟΚ Άθλος Ορεστιάδας, Ολυμπιακός Όφι, Κηφισιά Παναθηναϊκός και Φίνικας Ήρου Πήγασος Πολύχνης. Πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον γιατί μπαίνουμε και σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο την Σεβίλη στις 6 ώρα στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Η Θέντ Λαβούλας ξεκινάει τις αναμετρήσεις από την Ολλανδία κόντρα στην Φρίσο Σνίκ. Ενώ η ΑΕΚ από την πλευρά της ζητάει μέσω της Μπενφίκα μια επιστροφή της νίκης γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει και αυτός αναμέτρηση για το Challenge Cup, θα παίξει απέναντι στη Μαρίνα Καστέλα, στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι. Και πάμε να δούμε τις αναμετρήσεις λοιπόν που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε από την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Άρης 3-1 με τις φιλοξενούμενες να προηγούνται σαν σετ με 20-25, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ολυμπιακός Πανιόνιος 3-1, Μίλωνας Θύρα 0-3. Το ίδιο σκορ είχαμε και στον αγώνα των Αμαζόνων με τον Μαρκόπουλο. ΠΑΟΚ Λαμία 3-0, Θέντ Λαβούλας ΑΕΚ 3-1. Η επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι η Πέμπτη, περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 6 το Σάββατο Μαρκόπουλο Θέντιδα, την ίδια ώρα Λαμία Αμαζόνες και Άρης Ολυμπιακός, στις 7 ΑΕΚ Μίλωνας, ΑΟ Θύρας Παναθηναϊκός και την Κυριακή Πανιόνιος εναντίον ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Mm-hmm. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος την επόμενη Τρίτη. Ξέρεις κάτι για τον καιρό, τίποτα? Κάτι ακούγεται, δεν μπορώ να σου πω. Είμαι μαρκυριάρης. Λοιπόν, από τον Γιάννη Γιαννούλα.
που μπορείτε να το παρακολουθείτε μέσα από την εφημερίδα Match Money, αλλά και το site matchmoney.com.gr με τις έγκαιρες προβλέψεις από το ιταλικό πρωτάθλημα. Αν θέλετε να ποντάρετε και να πάτε ταμείο, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το φίλο μου τον Γιάννη με τις γνωστές τριάδες και τετράδες που δίνει και πάτε πάντα στο ταμείο. Από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιάννη, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη την ίδια πατάρα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Μαζί μας έχουμε το Μάνο.